Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν για τη μένα. Θα ήθελα με τη σειρά μου να χαιρετήσω όσους μείναμε εδώ, εκπροσώπους του Συλλόγου Μαζικού Αθλητισμού, αν έμεινε κάποιος εκπρόσωπος της πολιτείας και βέβαια εσάς το κοινό που χωρίς εσάς τέτοιες εκδηλώσεις δεν μπορεί να γίνουν δυνατές. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Κώστα του Σάμιο, γιατί μαζί μας δέχουν δεσμοί φιλίας πριν από πολλά χρόνια και δεσμοί επιστημονικών αναζητήσεων πριν από πάρα πολλά χρόνια, γιατί με τη δική του συμβολή βρίσκομαι σήμερα εδώ. Παρότι η δική μου ομιλία έγινε εντελώς τυχαία και σε τελείως διαφορετικές τιμές, θα δείτε ότι σε πολλά σημεία ταιριάζει ή εμπλέκεται και με την ομιλία του κυρίου Γρούγιου και με την ομιλία του κυρίου Κούτλιανου. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για το κατά πόσο η φυσική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει είτε στον τομέα της πρόληψης, είτε στον τομέα της διαχείρισης κάποιου καρκίνου, εφόσον αυτός εγκατασταθεί. Μέχρι τώρα, λοιπόν, η συμβουλή που δίναμε στα άτομα που είχαν κάποιο καρκίνο, μου λέγαμε πρέπει να είστε αγωνείς. Δεν πρέπει να γυμνάζεστε, πρέπει να ξεκουράζεστε, γιατί τα πολλά-πολλά μπορεί να χειροτερεύσουν κατά πολύ την κατάστασή του. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό είναι τελείως λάθος. Υπάρχουν πάνω από 1.000 τυποποιημένες μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν και μπορούν να μας πούν σίγουρα ότι ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει από ένα νεόπλασμα, από έναν όγκο, μπορεί και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να γυμνάζεται και ωφελείται από την σωματική δραστηριότητα. Σε ποντίκια και αρουραίους, εκεί που είναι ηθικό να προκαλέσουμε καρκίνο και να μελετήσουμε το τι συμβαίνει, γιατί στον άνθρωπο καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε ευθυθήματα ηθικής και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα ποντικά για τα οποία τρέχουν σε έναν διάδρομο επάνω, σε εκείνο το στρόγγυλο που τους βάζουμε στον τροχό, εμφανίζουν είτε μείωση του όγκου, του καρκίνου που έχουμε τεχνικά δημιουργήσει σε αυτούς, είτε προστατεύονται από μεταστάσεις του ίδιου του όγκου. Οπότε και ο κίνδυνος επανεμφάνισης του όγκου μειώνεται μέσα της άσκησης και βέβαια αν οι γιατροί μπορούσαν να συνταγογραφήσουν τα θετικά αποτελέσματα της άσκησης σε χάπια, να είστε σίγουροι ότι θα το γράφουμε σε όλους τους ασθενείς. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε στο κατά πόσο υπάρχουν ασθενείς αθλητές οι οποίοι αντιμετώπισαν τον καρκίνο και κατάφεραν να τον διαχειριστούν, για μένα η λέξη ειδικά τον καρκίνο ίσως είναι λίγο υπερβολική, ίσως είναι λίγο ματαιόδοξη. Ναι, μπορώ να διαχειριστώ, μπορώ να μην έχω ξανά συμπτώματα καρκίνου, εφόσον έχω ιαρθεί πλήρως, αλλά ας μένουμε στο ότι διαχειρίστηκα με επιτυχία έναν όγκο. Υπάρχουν λοιπόν αθλητές, ποιος δεν ξέρει τον διάσημο Λαν Άρμστρονγκ στο ποδήλατο, ο οποίος κέρδισε 7 φορές το γύρο της Γαλλίας, το 96, το 90 διαγνώστηκε το 96 με καρκίνο των όρχεων, ο οποίος ήταν μεταστατικός και επιθετικός, έκανε καρκίνο στον εγκέφαλο, έκανε μετάσταση στην κοιλιακή περιοχή. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να επιβιώσει, να αγωνιστεί σε πολύ ψηλό επίπεδο. Βέβαια, κάποια στιγμή κατηγορήθηκε από τους συναθλητές του ότι έπαιρνε εργογόνα βοηθήματα αναβολικά. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος κάποια στιγμή όταν δεν γινόταν διαφορετικό. Δεν μας ενδιαφέρει η ηθική, αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του. Μας ενδιαφέρει ότι για ασθενή με μεταστατικό καρκίνο σε τόσα σημεία του σώματός του κατάφερε να αγωνιστεί σε πολύ ψηλό επίπεδο και σήμερα είναι ακόμα μαζί μας. Ποιος δεν ξέρει τον υπτάμενο Ολλανδό, τον Άντρεν Ρόμπεν, ο οποίος αγωνίστηκε αφού εμφάνισε καρκίνο στην ηλικία των 20 χρονών. Κύριε Γρούγε, είχε συμπτώματα κατάθλιψης, συμπτώματα άρνησης, ψυχολογικής κόπωσης, κατάφερε να επανέλθει, έπαιξε σε πρωταθλήματα στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία και μόλις πέρσι έμαθε ότι τερμάτισε για ένα μαραθώνιο σε ένα χρόνο περίπου 3-14. Βέβαια, η Μαρτίνα Ναυροτήλοβα με καρκίνο του μαστού κατάφερε και αυτή να αγωνιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η Ντιάνα Γκόλντεν, την αναφέρω για τον φίλο τον Χρυσό τον Κοσμά, ο οποίο δεν είναι εδώ, είναι αθλήτρια του σκι. Στα 12 έχασε το δεξί τη πόδι από καρκίνο. Στα 16 της άρχισε να αγωνίζεται στους αγώνες ατόμων με ειδικές ανάγκες. Κατάφερε να κερδίσει το αλπικό σκι και το 1988 στους Ολυμπιακούς Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Κάλγκαρι κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο γιγαντιαίο σλάλομ.
Βέβαια, αγαπημένη αθλήτρια που διαχειρίστηκε τον καρκίνο για μένα είναι η Βρετανίδα η Σάρα η Τόμας, ίσως και λόγω ειδικότητα στην κολύμβηση. Είναι η αθλήτρια υπεραποστάσεων σε ανοιχτά ύδατα, στη θάλασσα, σε λίμνες. Το 2017 λοιπόν κάνει ένα απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ. Καταφέρνει να κολυμπήσει περίπου 168 χιλιόμετρα σε μία λίμνη στην Αμερική, στην Τζαμπλέιν, και να πραγματοποιήσει αυτό σε πάνω από 67 ώρες. Παγκόσμιο ρεκόρ που δεν είχε πετύχει κανένας, ούτε άντρας μέχρι τότε. Διαγνώστηκε αμέσως μετά με καρκίνο του μαστού και μάλιστα επιθετικό. Ξεκινάει χημειοθεραπείες, ξεκινάει ακτινοθεραπείες για να μειώσει τον όγκο, περνάει στην χειρουργική επέμβαση. Ένα χρόνο μετά πραγματοποιεί το όνειρό του που είναι να κάνει το διάβολο της μάχης, αλλά όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις φορές. Πήγε λοιπόν από την Αγγλία στη Γαλλία, γύρισε από τη Γαλλία στην Αγγλία, ξαναπήγε στη Γαλλία και ξαναγύρισε. Αυτό δεν το έχει πετύχει σήμερα κανένας ούτε άντρας αθλητής. Λέμε ότι οι άντρες, θεωρητικά τουλάχιστον είμαστε το ισχυρό φύλο, αλλά πολλές φορές από αυτήν τη θέση αναγκάστηκα να παραδεχτώ όταν μιλάω σε καταστάσεις δύσκολες, όταν τα πράγματα λοιπόν γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς για μας οι γυναίκες μας ξεπερνάνε κατά πολύ. Οι άντρες έχουν τριπλό διάβολο τους μάχες. Όσοι επιχείρησαν να το κάνουν τέσσερις φορές ή εγκατέλειψαν σε πολύ κακή σωματική κατάσταση ή βρέθηκαν σε πολύ κακή κατάσταση στο νοσοκομείο. Βέβαια, αν πάμε στην Ελλάδα, θα δούμε ότι το 2021 στο Μαραθώνιο της Αθήνας, το 38ο Μαραθώνιο, δίπλα-δίπλα έτρεχαν μια Θεσσαλονικιά, η Βάσο Κωνσταντινοπούλου, και από το Άργο Σοβεστικό η κυρία Σόνια Τσεκίνη. Κατάλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση, τρέχανε μαζί μέχρι ένα σημείο. Κάποια στιγμή η Σόνια λέει στη Βάσο: δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ ούτε το χέρι μου να απλώσω να πάρω νερό, γιατί τον Αύγουστο είχε υποβληθεί σε επέμβαση για καρκίνο του μαστού και βέβαια ήταν εν μέσω χημειοθεραπείων. Παρ' όλα αυτά, η ίδια αθλήτρια μία εβδομάδα μετά, κύριε Κούτλιανου, έρχεται στη Θεσσαλονίκη και κερδίζει το Διεθνή Μαραθώνιο Μέγα Αλέξανδρος. Με διαφορά μία εβδομάδος που θα μπορούσε ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί από έναν υγιή αθλητή, πόσο μάλλον υπερβολικό θα ήταν να πραγματοποιηθεί από μία αθλήτρια κατά τη διάρκεια χημειοθεραπείας. Και παρόλα αυτά έκανε περίπου τον ίδιο χρόνο, 2 λεπτά. 2.52 έκανε στην Αθήνα, 2 ώρες και 54 λεπτά έκανε στη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη χρονιά λοιπόν η Βάσο Κωνσταντινοπούλου με μυελοειδής καρκίνο στο θυρεοειδή έκανε επέμβαση και κατάφερε να κερδίσει το μαραθώνιο, το 31ο μαραθώνιο το 2022 στην Αθήνα με χρόνο 2.46. 5 λεπτά λοιπόν καλύτερο από το 2021. Αν θέλουμε λοιπόν να δώσουμε μία εξήγηση σε διάφορους όρους που είναι πολύ παρεξηγημένοι, έχουν χυθεί τόνοι μελάνοι για να γράφουμε τι είναι φυσική σωματική δραστηριότητα, τι είναι άσκηση, εγκύμαση, τι είναι προπόνηση, τι είναι εξειδικευμένη προπόνηση. Εγώ κατέληξα πολύ απλά ότι φυσική σωματική δραστηριότητα μπορούμε να ονομάσουμε οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε που ξοδεύει θερμίδες παραπάνω από τον βασικό μεταβολισμό, από το μεταβολικό ισοδύναμο. Τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ ξαπλώσω στην πολυθρόνα μου και βλέπω ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στην τηλεόραση, ξοδεύω περίπου 83 κιλά, είμαι 83 θερμίδες την ώρα, απλά και μόνο για να συντηρήσω τον οργανισμό μου στη ζωή. Αν ξοδέψω 100 θερμίδες, έχω κάνει μια φυσική σωματική δραστηριότητα που ξεπερνάει το μεταβολικό ισοδύναμο. Η άσκηση ή η γύμναση είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, βέβαια είναι και αυτό αρκετά αόριστο, μπορώ να ασκώ οποιοδήποτε μέρος του σώματός μου, μπορώ να ασκούμε ακόμα και σε ένα χτύπημα στο πινκ-πονγκ, στο τένις ή οπουδήποτε αλλού. Η προπόνηση είναι μια τεχνική επιβάλληση, κύριε Βρούγη, όπως πολύ σωστά είπατε, που επιβάλλω στον εαυτό μου για να βελτιώσω και να πετύχω κάποιο σκοπό, αλλά μπορεί να λέω ότι κάνω μια προπόνηση η οποία θα με φέρει σε μια κατάσταση να τερματίσω το μαραθώνιο τον επόμενο στην Αθήνα. Αν πάμε στην εξειδικευμένη προπόνηση, εκεί θα πρέπει πέρα από την εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσιο προσδιορισμό χρονικό, να έχω και μικρομονές μέσα στην ίδια την προπόνηση. Εκεί δεν θέλω να κάνω ένα μαραθώνιο στην Αθήνα, θέλω το 3-10 που έκανα πέρσι να το κάνω 3-5 ή 3-10. Άρα ακόμα και στη μία προπόνηση πρέπει να κάνω τα 400 μου σε αυτόν τον χρόνο, τα 800, τα 1000 ή να περάσω σε συγκεκριμένους χρόνους. Αν δεν το πετύχω αυτό, ενδεχομένως δεν θα καταφέρω να βελτιώσω την απόδοσή μου. Λοιπόν, οποιαδήποτε μορφή καρκίνου μπορώ να την διαχειριστώ μέσα της άσκησης.
Θεωρητικά ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες μορφές καρκίνου, όπως ένας καρκίνος του μαστού που οφείλεται στην έλλειψη ενός γονιδίου του P53, που δεν είναι εξαιρετικά οικογενειακός και δεν επηρεάζεται από την άσκηση. Όπως επίσης και σε κάποιους καρκίνους του μελανόματος, που ενδεχομένως η άσκηση να μην ενδείχνεται. Παρ' όλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου μπορώ να γυμνάζω. Έχει σημασία η θεραπεία στην οποία υποβαλόμαστε. Οι ασθενείς οι οποίοι κάνουν χημειοθεραπείες, ακινοθεραπείες ή παίρνουν βαριά νοσοκαταστατικά φάρμακα, έχουν μια χρόνια κόπωση, έχουν μια ψυχολογία πολύ αρνητική λόγω της ασθένειας. Δεν είναι πολύ εύκολο σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν αυτά τα συμπτώματα κόπωση να τους πούμε βγαίστε και κάντε μια οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα. Αυτό όσον αφορά τις παρενέργειες. Βέβαια, όσο πιο καλή ήταν η φυσική μου κατάσταση πριν εκδηλωθεί ο όγκος, τόσο πιο εύκολα μπορώ να συνεχίσω να αθλούμε. Και βέβαια, σε αυτή την περίπτωση μπορώ να έχω και άλλα προβλήματα υγείας, έτσι, προβλήματα με την καρδιά μου, με προβλήματα διαβήτη ή οτιδήποτε άλλο. Αν θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι συχνότερες μορφές ή οι συχνότεροι τύποι καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο μετράμε περίπου 3 εκατομμύρια νέα περιστατικά. Πρώτος καρκίνος είναι ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες, ο πιο συχνά διαγνωσμένος. Περνάμε στον καρκίνο του παχαίως εντέρου, στον καρκίνο του προστάτη. Παλιά λέγαμε ότι οι καρκίνοι των αναπαραγωγικών οργάνων έχουν κάποια σχέση με τα υπερβολικά ιστρογόνα στις γυναίκες για το μαστό ή τα υπερβολικές ποσότητες ανδρογόνων στους άντρες. Σήμερα η έρευνα δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Υπάρχουν έρευνες που λένε ναι, άτομα με υψηλά ποσοστά ενδοκρινών ορμονών του φύλου καταλήγουν να έχουν καρκίνο στο μαστό ή στον προστάτη. Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι αυτό δεν ισχύει, δεν έχει καμία σχέση και υπάρχουν αρκετές έρευνες που λένε ότι ακόμα και τα χαμηλά επίπεδα ανδρογόνων μπορεί να οφείλουν να δημιουργούν έναν καρκίνο του προστάτη στους άντρες. Αλλά εδώ η πληροφορία είναι λίγο συγκεχημένη. Αν πάμε στη θνησιμότητα, θα δούμε ότι πρώτος σε θνησιμότητα είναι ο καρκίνος των πνευμόνων. Γιατί εκεί έχουμε και το τσιγάρο, πέρα από την οποιαδήποτε άλλη παρενέργεια των καρκίνων. Δεύτερος είναι ο καρκίνος του παχαίου εντέρου και αυτό γιατί τον διαγνώσουμε αργότερα από κάποιους άλλους. Πολύ πιο εύκολα κάνουμε μια μαστογραφία γυναίκες από ότι μια κολονοσκόπηση. Και φτάνουμε στον καρκίνο του μαστού, ο οποίος είναι η τρίτη αιτία θανάτου. Αν θέλουμε να πούμε μερικά πράγματα ακόμα για τον καρκίνο του μαστού, είπαμε ότι είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στις γυναίκες και συνήθως η αντικαρκινική θεραπεία, που είναι ένας συνδυασμός ακτινοθεραπείας για να νιώσουμε τον όγκο, επεμβάσεις αν χρειαστεί για μία αφαίρεση ή για οτιδήποτε άλλο και χημειοθεραπεία που ακολουθεί. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε σε τοξικότητα είναι το λυμφίδημα. Η χημειοθεραπεία καταστρέφει κάποιους νευρώνες, κάποιες απολύξεις νευρικών κυτάρων και οδηγεί στο λυμφίδημα που είναι πολύ δύσκολα αναστρέψιμη, αν όχι μη αναστρέψιμη κατάσταση. Τα φάρμακα αυτά είναι τοξικά για την καρδιά, μας φέρνουν ψυχολογικά συμπτώματα όπως κατάθλιψη, κόπωση, οστεοπόρωση και βέβαια επειδή οι ασθενείς αυτοί δεν κινούνται, έχουν και απώλεια μυϊκής ισχύως στα πόδια και στα χέρια και επειδή δεν κουνάνε πολύ οι γυναίκες στα χέρια τους γιατί αισθάνονται ότι ενδεχομένως να κάνουν ζημιά στον καρκίνο, έχουμε απώλεια και της λειτουργίας και της κινητικότητας στα άνω άκρα. Εδώ, σε κάποιες συστηματικές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις που μελετάνε στο κατά πόσο η άσκηση αντίστασης και η αερόβια άσκηση μπορεί να βοηθήσει την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, κατέληξαν ότι η χρόνια κόπωση βελτιώνεται σημαντικά σε ασθενείς οι οποίοι γυμνάζονται, εφόσον βέβαια έχουν διαγνωστεί με κάποιον καρκίνο. Ακόμα και η γιόγκα, που συνήθως είναι γυναικείο, θα έλεγα, μέσω να γυμναστούν, πολύ λίγοι άντρες κάνουν γιόγκα σε σχέση με τις γυναίκες, ακόμα και αυτή βελτιώνει σημαντικά την αίσθηση της κόπωσης και βέβαια τα υψηλά επίπεδα κόπωσης, ζαλάδας μπορεί να έχουν αυτή ή οτιδήποτε άλλο, οδηγούν σε χαμηλή συμμόρφωση αυτών των ασθενών στην επικουρική θεραπεία που μπορεί να ακολουθήσουν με την άσκηση. Όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη, επηρεάζει περισσότερους άντρες αριθμητικά από ό,τι γυναίκες. Καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των πιο διαδεδομένων καρκίνων στον ανδρικό πληθυσμό και βέβαια η θεραπεία του είναι αυτή που αναφέραμε και προηγουμένως. Ακτινοθεραπεία, ενδεχομένως χημειοθεραπείες, ενδεχομένως αφαίρεση του προστάτη και εδώ έχουμε και τη θεραπεία στέρησης ανδρογόνων. Τεχνητά λοιπόν κάνουμε έλλειψη ανδρογόνων σε αυτούς τους ασθενείς για να εμποδίσουμε την επανεμφάνιση ή την ενδεχόμενη μετάσταση αυτού του καρκίνου. Βέβαια, τα
φάρμακα που οδηγούν στη στέρηση των ροών έχουν και μια παρενέργεια επιπλέον στη γνωστική έκπτωση. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα αναμένεται να αυξηθούν, γιατί μέχρι το 2030 θα έχουμε 50% πάνω στα κρούσματα καρκίνου του προστάτη. Ας δούμε λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 67.000 νέα κρούσματα καρκίνου του προστάτη. Από αυτά τα μισά περίπου καταλήγουν σε θάνατο. Η πρώτη αιτία θανάτου με ποσοστό 27% στις ηλικίες χαμηλές κάτω των 65 ετών και στις ηλικίες από 65 ετών και πάνω το ποσοστό αυξάνεται στο 40%. Γενικά ο καρκίνος επηρεάζει περισσότερα ηλικιωμένα άτομα αυξημένης ηλικίας, και αυτό γιατί οι αλλοιώσεις που θα γίνουν σε ένα κύτταρο, για να φτάσουν να έχουν και μια γενετική αλλοιώση και να δημιουργήσουν ένα κύτταρο υγιές να το κάνουν καρκινικό, θέλουν κάποιο χρόνο. Άρα εμφανίζονται σε πιο προχωρημένη ηλικία. Επόμενη καρκίνη στην Ελλάδα είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, του παχαίου εντέρου, του μαστού, του προστάτη και οι υπόλοιπες εντοπίσεις. Αν θέλω τώρα να δω κατά πόσο εμποδίζει τις πτώσεις σε ασθενείς με καρκίνο η φυσική δραστηριότητα, θα πούμε ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, ο καρκίνος εμφανίζεται σε άτομα, εδώ στην έρευνα μιλούσαμε για άτομα περίπου 70-73 ετών μέση ηλικία. Μαζί με τη θεραπεία στέρησης αντρογόνων, έχουν μυϊκή απώλεια, αδυναμία, γίνονται πιο αργά στις κινήσεις τους, αισθάνονται μόνιμη κούραση και συνήθως είναι αδρανή. Αυτό οδηγεί σε πτώσεις, σε ευπάθεια στις πτώσεις και τη λειτουργικότητα. Άρα φτάνουμε σε έναν βαθμό ανικανότητας. Και αν σκεφτούμε ότι τα άτομα αυτά έχουν περίπου ένα προσδόκιμο ζωής 16 χρόνων, είναι πολύ το διάστημα αυτό για να έχουν μία πτώση η οποία μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο, ένα σπάσιμο ας πούμε στην κεφαλή του μοιραίου ή ένα κάταγμα στη λεκάνη, να οδηγήσει αυτό σε θάνατο και όχι ο ίδιος ο καρκίνος αυτά τα άτομα. Αν δούμε λοιπόν τώρα, αυτό είναι κάτι αυτονόητο, αλλά σκεφτείτε ότι, θα σας πω μετά τι εννοώ. Πήραμε λοιπόν ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, τους χωρίσαμε σε δύο ομάδες, η μία γυμναζόταν, η άλλη δεν γυμναζόταν. Για να δούμε αν έχουμε διαφορές στην ποιότητα ζωής και σε όλα τα άλλα. Μα αυτονόητο θα μου πείτε, άμα μια ομάδα γυμνάζεται και μια ομάδα δεν γυμνάζεται, αυτή που γυμνάζεται θα έχει σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό όμως, για να σας το πω εγώ σήμερα εδώ, πρέπει να αποδειχτεί ερευνητικά. Αλλιώς δεν ευσταθεί επιστημονικά. Πήραμε λοιπόν 1.500 περίπου ασθενείς με στάδια του καρκίνου από 1 έως 4, το 4 είναι καρκίνος τελικού στάδιου. Και η έρευνα έδειξε ότι αυτοί οι οποίοι γυμνάζονταν είχαν καλύτερη απόδοση στο περπάτημα, είχαν πιο ζωηρό περπάτημα, είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής και ανεξάρτητα από τη θεραπεία στην οποία υποβάλλονταν, όποια και να ήταν η μορφή άσκησης, βελτίωσε την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Αυτονόητο. Αλλά πρέπει να το αποδείξω. Οι ασκήσεις ισορροπίας λοιπόν είναι πολύ σημαντικές. Όχι μόνο στους ασθενείς με καρκίνο, αλλά ακόμα και σε εμάς, μια ηλικία προχωρημένη, γιατί το πρώτο που χάνεται είναι η μυϊκή σεις και η ισορροπία. Και σκεφτείτε τώρα, προσπαθώ εγώ να βγάλω το παντελόνι, να μείνω στο ένα πόδι, να προσπαθώ να ισορροπώ και να πέσω. Άρα λοιπόν, ασκήσεις ισορροπίας μαζί με την προπόνηση ενδυνάμωσης, είτε χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματός μου, είτε αντιστάσεις που μπορεί να είναι τροχαλίες ή λάστιχα, είτε μικρά βάρη, βοηθούν να μην έχω αυτή την απώλεια του μυϊκού ιστού, να καταπολεμήσω τη μυϊκή αδυναμία και βέβαια πώς μπορώ να αρχίσω να γυμνάζομαι. Οι συστάσεις που δίνονται στους ασθενείς με καρκίνο είναι: ξεκινήστε με ελαφρύ περπάτημα 40-50 λεπτά 3-4 φορές την εβδομάδα. Αφού βέβαια ξεκινήσετε αργά, επιλέξετε ένα ασφαλές περιβάλλον, όχι κλειστά γυμναστήρια. Οι ασθενείς με καρκίνο είναι συνήθως ανοσοκατασταλμένοι είτε από την χημειοθεραπεία, είτε από τα ανοσοκαταστικά φάρμακα που παίρνουν. Άρα λοιπόν θέλουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Ειδικά τώρα το χειμώνα, τα γυμναστήρια είναι γεμάτα και γεμάτο ιός. Ακούμε το σώμα μας. Αυτό δεν το κάνουν μόνο οι καρκινοπαθείς, το κάνουμε και εμείς. Θα βγω εγώ, Κώστα, να τρέξω ένα 20 σήμερα. Στα 15 θα αρχίσω να νιώθω ένα τσίπημα στο δικέφαλο και θα πω: τώρα θα τα αφήσω στη μέση. Βγήκα για 20, θα κάνω 15, θα το τελειώσω. Τελειώνω το 20 και μετά από λίγο έχω μια καλή θλάση στους οποίους τους μυριαίους μπορεί να μου αφήσει μια εβδομάδα ή 10 μέρες. Αδρανή. Άρα λοιπόν ακούμε το σώμα μας. Όταν μας λέει να σταματήσουμε, σταματάμε. Χρειαζόμαστε καλή ενυδάτωση και βέβαια, ειδικά οι ασθενείς και εμείς βέβαια, αλλά πολύ περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο, συμβουλεύονται πάντα τον γιατρό τους για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και στο τι μπορούν να κάνουν. Εάν θέλουμε τώρα να βρούμε σε ασθενείς με προχωρημένο στάδιο καρκίνου, εδώ μελετήσαμε ασθενείς. Όχι, προηγούμενη.
Λοιπόν, τέλος πάντων εδώ βλέπουμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα με την προηγούμενη έρευνα. Εκεί. Πάμε στην επόμενη τώρα. Ασθενείς λοιπόν με προχωρημένα στάδια καρκίνου, με χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης, δυστυχώς σε αυτούς τους ανθρώπους οι γιατροί τους είπαν ότι έρχεται 2-3-6 μήνες ζωή, ακόμα και σε αυτούς τους ασθενείς εφαρμόστηκαν επικουρικά θεραπεία με άσκηση, βέβαια εδώ είχαμε λιγότερη διάρκεια, από 30 λεπτά έως 150-2,5 ώρες είναι, μην φανταστείτε ότι 2,5 ώρες οι ασθενείς αυτοί τρέχανε, μπορεί να έκαναν λίγο διατάσεις, λίγο γιόγκα, ανέβαιναν λίγο στο υποποδήλατο, ξεκουραζόμουσαν, μπορεί να ήταν 2,5 ώρες στο γυμναστήριο, αλλά δεν κάναν 2,5 ώρες και δεν το κάναν όλοι. Ο μέσος χρόνος ήταν περίπου 60 λεπτά, με μια προθέρμανση 5-10 λεπτά, μια κύρια φάση που μπορεί να έχει ένα κύκλο εργόμετρο, δηλαδή μόνο με τα χέρια κάτι σαν ποδήλατο. Το ελλειπτικό μηχάνημα, το οποίο προσωμιώνει αυτό που λέμε Nordic Walking, δηλαδή να περπατάω χρησιμοποιώντας τα μπατόν, πολλοί το κάνουμε όταν τρέχουμε και σε αγώνες βουνού, και μια αποθεραπεία διάρκεια 5 λεπτών. Σε αυτούς λοιπόν τους ασθενείς που ήταν σε καρκίνο τελικού σταδίου, με χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης, το ξαναλέω, βελτιώθηκαν όλες οι δείκτες σωματικής λειτουργίας, ελαττώθηκε η πνευματική κόπωση, αυξήθηκε η ένταση που περπατούσαν, η ποιότητα και η ποσότητα των ωρών ύπνου. Και βέβαια αυτή η αυτονομία και η ποιότητα ζωής ήταν το ψυχολογικό αποτέλεσμα, κύριε Γούργιο, που είπαν αυτοί οι ασθενείς. Ναι, εγώ μπορεί να πεθάνω σε τρεις μήνες, αλλά θα πεθάνω όπως διαλέξω εγώ, όχι να κάτω σε μια καρέκλα και να περιμένω το μοιραίο. Πάνω κάτω τα ίδια πράγματα έδειξαν για τους υπόλοιπους ασθενείς αυτή η έρευνα. Βέβαια δεν μπορούμε να στοχοποιήσουμε την προπόνηση αντιστάσεων. Εκεί δεν μπορώ να πω ότι η έρευνα έδειξε, έβαλα 30 λεπτά με 5 χιλιόμετρα την ώρα, 100 ασθενείς να περπατάνε ζωηρά και έβγαλα αυτό το αποτέλεσμα. Η ασκήση με βάρη, η χρονική διάρκεια διέφερε, γιατί ο καθένας είχε ένα διαφορετικό ρυθμό που μπορούσε να διαχειριστεί τα βάρη. Εδώ μιλάμε για μια προτινόμενη ένταση ανάμεσα στο 60-90% της μέγιστης επανάληψης, αλλά μην φαντάζεστε τον εαυτό σας να σηκώνει 120 κιλά στον πάγκο. Μιλάμε για ασθενείς 70 χρονών με προχωρημένα στάδια καρκίνου που μπορεί και τα 10 κιλά στον πάγκο να είναι πολλά. Άρα λοιπόν σε αυτούς θα βάλουμε 5 ή 6 κιλά να σηκώσουν. Αυτό λοιπόν σημαίνει 60-90% της μέγιστης επανάληψης, 2-3 σερ. Και τώρα διαπιστώσαμε ότι σε κάποιες γυναίκες, ακόμα και η ηλεκτροδιέγερση, η τεχνητή δηλαδή, αν θέλετε, μυϊκή σύσταση με τα ηλεκτρόδια που βάζουμε στα συγκεκριμένα μηχανήματα, ακόμα και αυτό έφερε βελτίωση και στην κυκλοφορία του αίματος και στην ποιότητα ζωής. Σε μια άλλη μελέτη με ασθενείς με προχωρημένα στάδια καρκίνου του παχαίως εντέρου, 830 ασθενείς, τρίτο σταδίο είναι περίπου προτελικού σταδίου ασθενείς με καρκίνο στο παχιέντερο. Όσο πιο νωρίτερα μετά τη χημειοθεραπεία ξεκινούσαν την άσκηση, τόσο καλύτερη πρόγνωση είχαν για την εξέλιξη της νόσου. Όταν λοιπόν διαπιστώσαμε ασθενείς που είχαν τουλάχιστον 3 χρόνια χωρίς επανεμφάνιση της νόσου με επιβίωση, διαπιστώσαμε ότι ένα ποσοστό 85% ήταν αυτοί που επιβίωσαν εφόσον είχαν πάνω από 18 μεταβολικά ισοδύματα ή ισοδύναμα. Είπα προηγουμένως τι σημαίνει αυτό. Κατανάλωση θερμίδων δηλαδή μέσα από την άσκηση. Ακόμα και η μικρότερη από αυτό την ποσότητα κατανάλωση θερμίδων έχει ένα ποσοστό 75% προσδόκιμο επιβίωσης 3 χρόνια χωρίς νόσο. Βέβαια για τους ασθενείς με αυτό το καρκίνο η αλλαγή του τρόπου ζωής, αλλά πολύ περισσότερο της διαστροφής τους, είναι πολύ σημαντική για να διαχειριστούμε ένα καρκίνο στο παχιέντερο. Τι κάναν αυτοί οι ασθενείς με καρκίνο του παχιέντερος 6 μήνες, βλέπουμε το βάρος που σηκώνανε σε σχέση με το σωματικό του βάρος, 10% σε έναν άνθρωπο 80 κιλά, είναι 8 κιλά βάρος, τα σέντ ήταν 1-2 και οι παραλήψεις 10-15. Ένας άλλος παράγοντας που βοηθάει να διαχειριστώ τον καρκίνο μέσα από την άσκηση είναι η υπερθερμία λόγω άσκησης. Βέβαια, να πω ότι όταν παρεμπιπτόντως κάνω πολύ αίμα σε μια περιοχή, βοηθά το γαλακτικό οξύ να απομακρυνθεί πιο εύκολα γιατί περισσότερες ποσότητες αίματος, εφόσον υπάρχει βέβαια και το ένζυμο που αδρανοποιεί κατά κάποιο τρόπο το γαλακτικό οξύ, δηλαδή παίρνει ιόντα γαλακτικό από το γαλακτικό οξύ, το μετατρέπει σε υδροσταθμικό, φεύγει με την κυκλοφορία του αίματος, πηγαίνει στο σηκώτη, μπορεί να γίνει ενέργεια. Το γαλακτικό οξύ είναι ενέργεια, δεν είναι κακό για τους αθλητές, αν έχουμε αυτή την εντύπωση. Είναι κακό όταν φτάνει σε πολύ υψηλές τιμές. Αλλά μέχρι τότε είναι χρήσιμο για τον οργανισμό. Λοιπόν, μελετώντας την γαλακτική αυτογονάσια, αυτό το ένζυμο, μπορούμε να κατατάξουμε ακόμα και ασθενείς με καρκίνο του μυελώματος σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ή χαμηλού κινδύνου.
Γιατί τα καρκινικά κύτταρα θέλουν να ανιχνεύσουν υψηλό γαλακτικό οξύ για να δώσουν εντολή στον εαυτό τους να πολλαπλασιαστούν. Όσο περισσότερο γαλακτικό οξύ, ιόντα γαλακτικού ανιχνεύουν στο περιβάλλον το κυταρικό, τόσο περισσότερο αναπτύσσονται. Η αύξηση λοιπόν της θερμοκρασίας του σώματος τι κάνει. Αυξάνει τη διάμετρο των ενδοκαρκινικών αγγείων. Αυξάνεται λοιπόν η διάμετρο των αγγείων, πηγαίνει περισσότερο αίμα στην περιοχή. Περισσότερο αίμα στην περιοχή σημαίνει στέλνουν περισσότερα νοσοκύτταρα. Κύτταρα φυσικού σωνιάδες, κύτταροτοξικά και η τελευκίνη 1 είναι μια προφλεγμονώδης φυτοκίνη, θα μιλήσουμε αργότερα για αυτήν. Και βέβαια, όταν έχω ένα αγγείο που είναι διασταλμένο, καταλάβετε ότι τα μόρια που αποτελείται το αγγείο, το δέρμα, σαν να στεντώνω μια μπλούζα, αυξάνω την απόσταση ανάμεσα στα μόρια του δέρματος και επιτρέπω περισσότερα ανοσοκύτταρα να αντιληθούν τον όγκο. Με αποτέλεσμα, στην πρώτη φάση έχουμε ένα τύπο καρκίνο του μελανόματος με ανοσοκύτταρα που δεν μπορούν να μπουν μέσα και στη δεύτερη περίπτωση έχουν εισέλθει στο ιστορικό του κυτάρου και έχουν αρχίσει να μειώνουν τον όγκο. Βέβαια, στις θεραπείες του καρκίνου μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και τη σάουνα. Εκεί βέβαια ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του σώματος πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να κάνει η άσκηση από μόνη της. Αν πάμε τώρα στον ενεργειακό μεταβολισμό, θα δούμε ότι τα καρκινικά κύτταρα θέλουν ένα διαταραγμένο μεταβολισμό, θέλουν μυτοχονδριακή αναπνευστική λειτουργία διαταραγμένη. Τα μυτοχόνδρια, σκεφτείτε, είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας μέσα σε ένα κύτταρο. Τα πάντα γίνονται εκεί, όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας, όπως λέμε το ATP, ενδεχομένως το έχετε ακούσει ή όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει ότι τα πάντα γίνονται μέσα στα μυτοχόνδρια. Εκεί λοιπόν το καρκινικό κύτταρο θέλει διαταραγμένη λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμα και όταν εγώ είμαι σε μια κατάσταση που δεν παράγω γαλακτικό οξύ και είμαι υγιής, στην προκειμένη περίπτωση να στενώνουμε καρκίνο, αυτά τα μυτοχόνδρια παράγουν γαλακτικό οξύ ακόμα και στην αερόβια γλυκόλυση. Σε χαμηλό επίπεδο λοιπόν δραστηριότητες παράγουν γαλακτικό οξύ με αποτέλεσμα να παίρνει αυτή την εντολή το κύτταρο να πολλαπλασιάζεται. Άρα λοιπόν το υποξικό περιβάλλον βοηθάει το καρκινικό κύτταρο να αναπτύσσεται. Εάν εγώ με την άσκηση στείλω περισσότερο αίμα σε αυτή την περιοχή, αποδυναμώνω αυτό το περιβάλλον υποξία στα καρκινικά κύτταρα και τα κάνω λιγότερο επιθετικά. Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι μέσα στα ίδια τα μυτοχόνδρια, αυτό που ευθύνεται στην ουσία για να διαταραχθεί η λειτουργία των μυτοχονδρίων είναι το μυτοχονδριακό DNA. Ενώ το κύτταρο έχει όλο το γενετικό του υλικό μέσα στον πυρήνα, το DNA με το οποίο δημιουργούνται τα μυτοχόνδρια βρίσκεται μέσα στα μυτοχόνδρια, σαν μικρή στρογγυλή κύκλη που βλέπετε εκεί, στο περίπου βέβαια. Το μυτοχονδριακό DNA κληρονομείται σε εμάς, στους ανθρώπους, μόνο από τη μητέρα. Υπάρχουν ελάχιστα μυτοχόνδρια στην ουρά των σπερματοζωαρίων, 4 ή 5 μόρια, τα οποία καταστρέφει το οάριο όταν ένα σπερματοζωάριο μπει μέσα ή σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούμε να κληρονομήσουμε μερικά μόρια. Σκεφτείτε ότι το οάριο έχει 200.000 μόρια μυτοχονδριακού DNA και από αυτό σχηματίζουμε όλοι τα μυτοχόνδριά μας. Άρα, αν θέλουμε να δούμε αν κάνουμε να είμαστε δρομής αντοχής, ρωτάμε τη μητέρα μας, όχι τον πατέρα μας. Βέβαια, σε μια έρευνα που έκανε λοιπόν ο κύριος Τάν με τους συνεργάτες του, απέδειξε ότι εάν σε καρκινικά κύτταρα που έχω ή σε καρκίνο που έχω δημιουργήσει σε προδικάκια, αφαιρέσω το DNA, το μυτοχονδριακό, αυτά τα κύτταρα δεν μπορούν να αναπτυχθούν και πολύ περισσότερο δεν κάνουν μεταστάσεις. Η γλουταμίνη βέβαια είναι και αυτή μια πηγή από την οποία αναπληρώνουν την ενέργεια που δεν βρίσκουν τα καρκινικά κύτταρα. Η γλουταμίνη θεωρείται ότι βοηθάει και τα ανοσοκύτταρα να αναπτύσσονται. Τι άλλο κάνει η άσκηση? Εάν εγώ την ενέργεια που θέλει το καρκινικό κύτταρο για να αναπτυχθεί, αντί να τη στείλω σε αυτόν, τη στείλω στους μυς για να τρέξω, να κολυμπάω, να κάνω βάρη, να κάνω οτιδήποτε άλλο, στερώ από τα καρκινικά κύτταρα αυτή την ενέργεια. Άρα του στερώ τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν. Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο βελτιωνόμαστε μέσα από την άσκηση και έχει άμεση σχέση με τον καρκίνο είναι το οξυδοτικό στρες. Είναι οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου ή οι ελεύθερες ρίζες γαλακτικού, τέλος πάντων. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για ελεύθερες ρίζες οξυγόνου γιατί μιλάμε για μυτοχονδριακή αναπνοή. Αυτό, όταν υπάρχει το οξυδοτικό στρες, ενισχύεται η κυταρική βλάβη και στο DNA των κυττάρων που λειτουργούν, αλλά και στα ενωσοκύτταρα. Κάτι το οποίο δεν το θέλω σε ασθενείς με καρκίνους. Η βλάβη αυτή εμφανίζεται στα λευκά ενοσφαίρια μετά από μια αερόβια προπόνηση περίπου 60 λεπτά. Στη βιβλιογραφία υπάρχει το εξής, που λέει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα ακολουθεί μια αυξητική, ενισχυτική πορεία μέχρι ένα σημείο και μετά
πέφτει απότομα. Μια καμπύλη σχήματος λάμδα. Μέχρι ποιο όριο, κατά μέσο όρο, ενώ είναι πολύ εξατομικευμένο, μπορούμε να πούμε ότι το όριο είναι περίπου τα 15 χιλιόμετρα. Αν εγώ λοιπόν τρέξω 15 χιλιόμετρα, μέχρι εκεί το νοσηλευτικό μου μπορεί να έχει μια ενίσχυση. Από εκεί και πάνω έχει κάθε πτώση. Ή αλλιώς μια μισή ώρα. Άρα λοιπόν, αν θέλω ένα νοσηλευτικό σύστημα υγιές, δεν τρέχω 365 μαραθωνίους σε ένα χρόνο. Ναι, το αντέχω, το έκανα, σύμφωνοι, αλλά ξέρουμε ότι οι μαραθωνοδρόμοι μετά από έναν αγώνα είναι πολύ επιρρηπείς σε ρημώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού. Η πρώτη εβδομάδα είναι πολύ δύσκολη, ειδικά τώρα το χειμώνα. Γιατί αναπνέουμε κρύο αέρα, κατεβάζουμε τη θερμοκρασία στο φάρμακο και στον ισοφάγο, αναπτύσσουμε μικροοργανισμούς, γιατί αυτοί δεν θέλουν υπερθερμία για να αναπτυχθούν οι μικροοργανισμοί, θέλουν κρύο περιβάλλον και άρα είμαστε πολύ πιο ευάλωτοι στις επανδύσεις. Εγώ το έκανα αυτό ή έτσι. Πάμε λίγο πίσω. Στις διαφάνειες. Εδώ. Αν πούμε λοιπόν ότι η άσκηση τι κάνει, ενισχύει την ικανότητα του οργανισμού να αποκαθιστάει το οξυδοτικό στρες. Η προσαρμογή που λέμε, όσο περισσότερο δίνω οξυδοτικό στρες σε έναν οργανισμό, τόσο περισσότερο τον αναγκάζω να προσαρμόζεται. Και βέβαια, η μέτρια έως χαμηλή επίπεδου προπόνηση δεν δημιουργεί οξυδοτικό στρες στον οργανισμό. Το οξυδοτικό στρες δημιουργείται με τις υψηλές εντάσεις. Αυτές δεν θέλω. Τα ίδια καλλιτικά κύτταρα λοιπόν από μόνα τους παράγουν ελεύθερες δίνες στους γόνους για να αναπτυχθούν, για να πολλαπλασιαστούν. Αν εγώ με την προπόνησή μου, με την εγκύμασή μου, διδάξω το σώμα μου να ανταπεξέρχεται σε αυτό το οξυδοτικό στρες, στην ουσία. Πάμε λοιπόν ένα από το πάλι, δεν ξέρω, είναι πολύ ευαίσθητο το κομμάτι. Στο οξυδοτικό στρες μιλούσαμε. Συγγνώμη για αυτό. Λοιπόν, αυτή. Εάν λοιπόν θέλουμε να δούμε τι σημαίνει οξυδοτικό στρες, σκεφτείτε μία τέντα, όπως είναι η μεμβράνη ενός κυττάρου, στην οποία πέφτει από πάνω χαλάζι. Όσο πιο χοντρό είναι το χαλάζι και όσο πιο πολύ είναι, αρχίζει και κάνει μικρές τρύπες στην τέντα. Μετά από λίγο η τέντα αυτή φτιάχνει μεγάλες τρύπες και μετά καταραίει και πέφτει. Έτσι λοιπόν καταραίει μία κυταρική μεμβράνη, χύνεται το κυταρικό περιεχόμενο προς τα έξω και το κύτταρο αυτό καταστρέφεται. Όπως βλέπετε κάτω ή στην επάνω διαφάνεια με τις ντομάτες. Βέβαια, η άσκηση, ο τύπος, η διάρκεια και η ένταση είναι αυτή που καθορίζει τα επίπεδα του οξυδοτικού στρες. Η άσκηση είναι ένα στρες για τον οργανισμό. Καταστρέφει μυϊκά κύτταρα. Ο καρκίνος είναι και αυτός μια φλεγμονή. Μετά από ένα μαραθώνιο είμαι γεμάτος φλεγμονές. Φυσιολογικές μέχρι έναν βαθμό. Έχω καταστρέψει κύτταρα τον τετρακέφαλο μία, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο οργανισμός πρέπει να αποκαταστήσει τη βλάβη. Είναι φυσιολογική μέχρι έναν βαθμό. Αλλά η ίδια φλεγμονή είναι και στον καρκίνο. Το νοσοποιητικό σύστημα λοιπόν πρέπει να παρέμβει σε αυτό και να επιδιορθώσει την όποια βλάβη. Όταν μιλάμε για ασκησιογενή, αν θέλετε, φλεγμονή, εκεί το μήνυμα που παίρνει το νοσοποιητικό είναι διαφορετικό από τη φλεγμονή που παίρνει, παραδείγματος χάρη, στη ρευματοειδή αθρίτιδα. Επειδή η νερλευκίνη που είναι μία από τις κυταροκίνες, μυοκίνες, όπως θέλετε, πες το, που δίνει την εντολή στο νοσοποιητικό σύστημα να αρθεί στα καρκινικά κύτταρα, εκρίνεται με παλμικό τρόπο και όχι γραμμικό. Άρα ο οργανισμός ξέρει ότι αυτή είναι βλάβη που προκλήθηκε από την άσκηση. Θα στείλω τα μακροφάγα που δεν τα στέλνω στην περίπτωση της φλεγμονής από ασθένεια στην περιοχή εκείνη να φαγοκυταρώσουν το κύτταρο που φυσιολογικά έχει καταστραφεί, να κρατήσουν ό,τι ατομικά υλικά χρειάζομαι, σίδηρο, ιχνοστοιχεία, μέταλλα και με αυτά να δώσω εντολή να φτιάξουμε καινούργιους πυρήνες μυϊκούς, καινούργιες μυϊκές ίνες, καινούργια κύτταρα. Άρα λοιπόν έτσι έχουμε την μυϊκή υπερτροφία. Στην περίπτωση βέβαια του καρκίνου, στέλνουμε διαφορετικά κύτταρα, στέλνουμε τα κύτταρα φυσικού σωμιάδες και κάτι άλλο που θα δούμε αργότερα. Παίρνουμε λοιπόν τώρα για να αποδείξουμε όλα αυτά ορό από 10 ασθενείς οι οποίοι ήταν 73 περίπου χρονών, γυμνάστηκαν 12 εβδομάδες, πήραμε ορό πριν την εγκύμανση και μετά την εγκύμανση. Καλλιεργήσαμε καρκινικά κύτταρα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα και είδαμε ότι τις πρώτες 24 ώρες ο ορός του αίματος από αυτούς τους ασθενείς είχε περίπου τον ίδιο βαθμό καρκινικού δείκτη με αυτό τον ορό που πήραμε πριν την άσκηση. Άρα μέχρι εκεί δεν επηρεάστηκε σημαντικά. Στις 25 ώρες άρχισε να φαίνεται μια μικρή πτώση. Στις 45 ώρες είναι εμφανή η πτώση του καρκινικού δείκτη στον ορό που περιείχε, που πήραμε από ασθενείς που γυμνάστηκαν. Και στις 72 ώρες είχαμε μια μείωση 21,3%. Δεν νικήσαμε τον καρκίνο, αλλά τον περιορίσαμε. Εδώ βλέπουμε
καρκίνο του μελανόματος, στα πνευμόνια από κοντικάκια που δεν γυμνάζονται αριστερά και από κοντικάκια που γυμνάστηκαν δεξιά. Τα βάζουμε σε έναν τροχό μέσα, σε ένα κλουβί να τρέχουν. Είναι εντυπωσιακή η διαφορά και σκεφτείτε, είναι πραγματική. Δηλαδή, ίδιος καρκίνος σε κοντίκια που δεν γυμνάζονται και σε κοντίκια που γυμνάζονται. Αν θέλουμε λοιπόν τώρα να δούμε για τις ορμόνες της υγείας που είπαμε προηγουμένως, ένας μαραθώνιος αναγκάζει το σώμα να εκρίνει την τερλευκίνη 6, ας πούμε, 100 φορές πάνω από το φυσιολογικό. 100 φορές πάνω από το φυσιολογικό τη συναντάμε μόνο σε σοβαρές λοιμώξεις. Δεν το ζούμε. Συγγνώμη. Ναι. Στα ποντίκια λοιπόν, που μπορούμε να κάνουμε τα πειράματα, η τερλευκίνη 6 όταν αυξάνεται από την άσκηση, οδηγάει τα κύτταρα φυσικού φωνιάδες, τα νίκαπα κύτταρα, στον καρκινικό όγκο. Και αυτά κάνουν τη δουλειά τους που είναι να σκοτώσουν τα καρκινικά κύτταρα ή να τα ελέγξουν. Μία φοιτήτρια από τη Δανία λοιπόν έκανε αυτό που κάναμε προηγουμένως. Έβαλε κάποια άτομα να γυμναστούν για 30 λεπτά να κάνουν προθέρμανση, 60 λεπτά προπόνηση αντιστάσεων και άλλα 30 λεπτά διαλυματική άσκηση υψηλή ένταση. Θα έλεγα μία δυνατή προπόνηση. Πήρε λοιπόν ο ρόλο από αυτά τα άτομα, τα έβαλε σε κύτταρα καρκίνου που λύθηκαν από κοντικά και καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο και είδαν ότι αυτό η μία και μόνη δόση άσκησης μείωσε τη βιωσιμότητα αυτών των καρκινικών κυττάρων κατά 10-15%. Φανταστείτε αυτό να γίνεται κάθε μέρα. Αυτό έγινε με μία και μόνη δόση άσκησης. Και βέβαια οι ασκησιογενείς μυοκίνες βοηθούν το σώμα μας να επικοινωνεί όλα τα συστήματα μεταξύ τους και να καταλαβαίνει ότι εκεί είναι βλάβη από φλεγμονία, από καρκίνο και πρέπει να πάω να το καταστήρω. Μία άλλη δανή βιολόγος προσπάθησε να δει αν μια άλλη κατηγορία κυττάρων θα κυττώσει. Κυταροτοξικά τάθλιθμου. Κύτταρα παίζουν ρόλο στον έλεγχο του καρκίνου. Γενετικά λοιπόν αφαίρεσε σε κάποια ποντικάκια αυτά τα κύτταρα και σε κάποια τα άφησε να εμφανίζονται. Διαπίστωσε ότι πολύ μεγαλύτερη σημασία είχαν τα κύτταρα φυσική φωνιάδε, τα ΝΚΑΠΑ, λιγότερη τα κυταροτοξικά, αλλά πάλι και αυτά βοηθούσαν στον έλεγχο τη φλεγμονή. Και βέβαια βλέπουμε ότι οι ορμόνε του στρε, η αδρεναλίνη, η κατεχολαμίνη, οι επινεφρίνε, είναι αυτές που δίνουν εντολή στο νοσοκομιακό σύστημα να στείλει ένα νοσοκύτταρα μέσω του αίματος στο καρκινικό κύτταρο και να ελέγξει κατά κάποιο βαθμό τον όγκο. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε αυτά που είπαμε προηγουμένως, στην πρώτη διαφάνεια έχουμε στην πρώτη περίπτωση τα μη προπονημένα άτομα, τα αγκύμναστα άτομα. Βλέπουμε ότι εκείνα που μοιάζουν σαν αστεράκια κόκκινα κύτταρα είναι δείκτες φλεγμονής. Υπάρχουν τα κύτταρα φυσική φωνιάδε, τα ΝΚΑΠΑ και κύτταρα του ανοσοποιητικού γενικώς, άτακτα σε μία σειρά μέσα στο αιμοφόρο αγγείο. Υπάρχει λοιπόν το φαινόμενο της διαστολής, της αγγειοδιαστολής μέσα από τις άσκησεις, από μία και μόνη δόση άσκησης που ξαναλέω, αρχίζουν και μπαίνουν σε μία σειρά, περισσότερα νοσοκύτταρα φτάνουν στον καρκινικό όγκο γιατί περνάνε πιο εύκολα μέσα από τα τυχώματα του αγγείου που έχει διευρυνθεί και βέβαια στα προπονημένα άτομα υπάρχει μία χρόνια πλέον προσαρμογή. Περισσότερα αιμοφόρα αγγεία στο καρκινικό κύτταρο, περισσότερα νοσοκύτταρα, καλύτερος έλεγχος. Και βέβαια η καχεξία, η σαρκοπενία, αλλά η καχεξία είναι συγκεκριμένο σύνδρομο, συμβαίνει στους ασθενείς του καρκίνου. Είναι ένα πολυπαραγωγικό σύνδρομο που σχετίζεται με την απώλεια μυϊκού ιστού, όχι απαραίτητα με την απώλεια μυϊκή μάζας. Μπορεί να μην χάνω κιλά, δηλαδή να είμαι 100 κιλά και να γίνω 99 και να έχω χάσει 5 κιλά μυϊκό ιστό και να έχω βάλει λίγο παραπάνω λίπος. Αυτή η απώλεια μυϊκού ιστού δεν μπορεί να αναπληρωθεί μόνο με την διατροφική υποστήριξη. Οδηγεί σε προοδευτική έκπτωση στις σωματικές λειτουργίες, αυξημένη θνησιμότητα σε αυτά τα άτομα και μεγαλύτερη συνολική τοξικότητα στη θεραπεία. Άρα επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Και βέβαια επιφέρει σημαντική επιβάρυνση και στους ασθενείς αλλά και στους φροντιστές οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν μια ψυχολογική, αν θέλετε, πτώση λόγω της φροντίδας των δικών τους ανθρώπων. Επίσης, η ενέργεια των φαρμάκων της χημειοθεραπείας, ας πούμε, εάν εγώ με την άσκηση αυξήσω την αιμάτωση σε αυτά τα αγγεία, τι κάνω. Παραδίδω ακόμα και το φάρμακο της χημειοθεραπείας σε μεγαλύτερες ποσότητες στο καρκινικό κύτταρο. Γιατί αναγκάζω το αίμα να κυκλοφορήσει πιο γρήγορα κάνοντας την άσκηση, δημιουργώ την αγκαιογένεση σε αυτό το σημείο, οπότε φτάνω στο σημείο να έχω περισσότερα καρκινικά κύτταρα σε εκείνη την περιοχή. Συμπερασματικά λοιπόν, για να κλείσω και εγώ, θα πω ότι η άσκηση μας προστατεύει από 13 περίπου τύπους καρκίνων και από την παχυσαρκία που οφείλεται και αυτή από μόνη της για άλλους τόσους τύπους καρκίνου, αυξάνει την αγκιογένεση στα καρκινικά κύτταρα, άρα και την διήθηση
των Αγγείων αυτών από τα νοσοκύτταρα τα οποία πάνε στα καρκινικά κύτταρα και τα ελέγχουν, μας βοηθάει να ξεπεράσουμε κατά κάποιο τρόπο τις παρενέργειες της θεραπείας που μπορεί να είναι η γνωστική έκπτωση, όπως είπαμε, στη θεραπεία του προστάτη στους άντρες. Βοηθάει να ανταπεξέλθουμε στην τοξικότητα την καρδιακή που έχουν όλα αυτά τα φάρμακα. Δεν έχουμε οστεοπόρωση. Ξέρετε ότι τώρα παρεμβατικά εδώ τα οστά μας για να δυναμώσουν και να προστατευτούμε από οστεοπόρωση ακόμα και σε υγιείς ασθενείς, αθλητές θέλουν κάθετες επιβάρυνσεις. Κάθετες. Δηλαδή, να πάρω τα κιλά εδώ και να έχω κάθετη επιβάρυνση στο βραχιόνιο, στο μυριό, σε οποιοδήποτε άλλο οστό. Μέσα από βιοχημικούς μηχανισμούς μας βοηθάει να ελέγξουμε κατά κάποιον τρόπο τους καρκίνους. Το ρυθμιστικό μονοπάτι ύπο δεν μας ενδιαφέρει, είναι μια απορρίθμιση της λειτουργίας πρωτεϊνών. Εκφράζονται πρωτεΐνες και τελικά καταργούμε ένα καρκινικό όγκο. Όταν διαταραχθεί αυτή η ισορροπία, όγκος αυξάνεται. Κατεβάζουν τα επίπεδα του γαλακτικού, άρα το καρκινικό κύτταρο δεν διαβάζει πολύ γαλακτικό, δεν μπορεί να προπλασιαστεί από μόνο του και τέλος μέσω των κυτοκινών αυξάνει την παρουσία των ανοσοκυτάρων, τον καρκινικό όγκο, ελέγχοντάς το στον βαθμό που μπορεί να το ελέγξει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Αγαπητέ Σάβα, πολύ σημαντική η παρέμβασή σου και η εισήγησή σου. Διατροφή και άσκηση στους όγκους. Ποια είναι η συσχέτιση? Και άσκηση σε άτομα που για πρόληψη του καρκίνου, για διαχείριση του καρκίνου. Για τη διαχείριση. Για τη διαχείριση. Για τη διαχείριση του καρκίνου. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατροφικές οδηγίες πέρα από παθήσεις που έχουν τη σχέση τους στη διατροφή. Δηλαδή, η πολλή ζάχαρη, ας πούμε, ξέρουμε ότι δίνει ενέργεια στα καρκινικά κύτταρα. Δεν τη θέλουμε. Τον καρκίνο του παχαίου σωτέρου θέλουμε περισσότερες ίνες για να μην μένει πολύ το περιεχόμενο και αυτό που βέβαια κάνει και η άσκηση και την πρόληψη. Έτσι, όταν εγώ αναβάλω το όργανο να ταλαιπωρούνται όταν τρέχω, βοηθάω την περιστατική κίνηση των εντέρων, οπότε έχω καλύτερη απέκριση και δημιουργώ λιγότερες κυταροξίνες στο παχαίο έντερο. Από εκεί και μετά, δεν θα πω ότι υπάρχει ένα μαγικό φάρμακο που λέει πιες εκείνο το λάδι, φάει μούρα ή κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι μια συγκεκριμένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση οποιαδήποτε μορφή καρκίνου. Όχι πολύ ενέργεια, όχι βέβαια καταχρήσεις, έτσι ποτό, κάπνισμα ή οτιδήποτε άλλο. Σωστή μεσογειακή διατροφή και αν έχω την τάση να τρώω παραπάνω, να τρώω αυτό που ξοδεύω. Μια ερώτηση. Η άσκηση, τι επίδραση έχει στα φυσικά αντιοξυδοτικά συστατικά που παράγει ο οργανισμός, δηλαδή το SOD, το συνδέσμο Q10, πώς επηρεάζεται και... Την ψυχολογία αν, δηλαδή. Όχι, ενώ αυξάνονται η ποσότητα αυτών των αντιοξυδοτικών με την άσκηση και κατά πόσο αυξάνονται, δηλαδή με την ένταση, με την απόσταση, πώς ακριβώς. Κοιτάξτε, η ένταση γενικώς σε ασθενείς με καρκίνο ή και στην πρόληψη θα έλεγα δεν συνιστάται. Θέλουμε μια μέτρια επιβάρυνση. Δηλαδή, μια επιβάρυνση θα μπορούσα να το πω πιο ειδικά στο 60-70% της μέγιστης πρόληψης οξυγόνου. Αυτή μπορεί να φτάσει για σένα, ας πούμε, μια καρδιακή συχνότητα μέχρι 150-155 μιλίου με βάση την ηλικία σου που εκτιμάς στο περίπου. Δεν θέλουμε υψηλές εντάσεις. Δεν κάνω καλό πουθενά. Ίσως στον πρωταθλητισμό, αλλά και εκεί πετυχαίνουμε τους στόχους μας, αλλά δεν ξέρω όσον αφορά τη σωματική μας υγεία πόσο καλό είναι να βιώνουμε τέτοιες υψηλές εντάσεις. Μία ερώτηση θέλω να κάνω όσον αφορά το προστάτη και την ποδηλασία και τη σχέση που έχει η σέλα, η θέση και τι μπορεί να προκαλέσει να την επιδεινώσει μια κατάσταση. Σε αυτό ξέρεις και έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Λέμε ότι η ποδηλασία, ειδικά όταν κάνω ποδήλατο σε αγωνιστικό επίπεδο, άρα έχω τις στενές τις σέλες, ακόμα και αν έχουν την τρύπα στη μέση για να μην πιέζω το προστατικό νεύρο και να δημιουργώ αθέληση οτιδήποτε, θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε εκείνη την περιοχή είναι η υπερθέρμανση που δημιουργείται από το μαξιλαράκι που έχω στην ποδηλασία και από την τριβή που κάνουν τα πόδια μεταξύ τους. Κυρίως έχω ανικανότητα. Δηλαδή, οι υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν και την ποιότητα και την κινητικότητα του σπέρματος του βαρύνου. Όσον αφορά τώρα τον καρκίνο του προστάτη, δεν έχουν δεθεί έρευνες που να το υποστηρίζουν.
ναι, μειώνω την αιμάτωση στην περιοχή γιατί την πιέζω, πιέζω τα αιμοφόρα υγεία στην περιοχή, αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι προκαλεί ή δεν προκαλεί καρκίνο. Σίγουρα όμως προκαλεί μειωμένη κινητικότητα στα σπερματοζωάρια και δεν κάνει καλό, όπως λένε, ούτε τα στενά εσόρουχα, ανεβάζουν τη θερμοκρασία, άρα επηρεάζουν αρνητικά. Περιστατικά αθλητών με καρκίνο που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, αν το έντονο στρες που βιώνουμε όλοι εμείς που αθλούμαστε συστηματικά και έχουμε και μονίμως κάποιο στόχο, έναν αγώνα κλπ. Και όλες αυτές οι στρεσογόνες καταστάσεις που βιώνουμε, αν γίνεται η αιτία για να πυροδοτήσουν ένα καρκίνο και να τον βγάλουν στην επιφάνεια. Δηλαδή, μας είπατε ότι θεραπεύει άσκηση και βοηθάει, ωραία, εντάξει. Έχει, θα έλεγα περισσότερο, ναι. Ναι, αν πολλές φορές αυτή η έντονη στρεσογόνα κατάσταση που βιώνουμε είναι η αιτία να πυροδοτήσει καρκίνο. Αν υπάρχουν έρευνες ή αν έχουν. Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες αυτή τη στιγμή στην βιβλιογραφία. Αυτό μπορώ να σου πω ότι αν εγώ προκαλώ τεχνητά φλεγμονές στον οργανισμό μου λόγω άσκησης, αφήνω ένα κύτταρο αθεράπευτο. Ένα κύτταρο το οποίο έχει μόνιμα μια φλεγμονή. Αυτό που σίγουρα έχει αποδειχθεί η βιβλιογραφία είναι κύτταρο το οποίο είναι σε μόνιμη φλεγμονή, έχει την πιθανότητα να εξελιχθεί σε καρκινικό. Δεν θέλω λοιπόν να αφήνω ένα οργανισμό να έχει συνέχεια φλεγμονές σε διάφορα σημεία του σώματός του. Από εκεί και μετά το στρες και μόνο της άσκησης είναι πολύ εξατομικευμένο. Μπορεί σε ένα ή δύο άτομα που έχουν μια προδιάθεση να οδηγήσει. Αλλά αυτό πρέπει, δεν μπορώ να το αποδείξω. Δηλαδή δεν μπορώ να αποδείξω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασκείται 10 χρόνια και έχει έναν τρόπο ζωή, ξαφνικά να πει καρκίνο επειδή έτρεχε. Μπορεί να έγινε μια γενετική αλλίωση στο γενετικό υλικό του κυτάρου, που πώς θα την αποδείξω ότι έγινε ξαφνικά και οφείλεται εκεί και όχι στο τρέξιμο. Αυτό. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το ίντερνετ, αν μπορεί κάποιος να ανοίξει το μικρόφωνο και να κάνει κάποια ερώτηση. Δεν υπάρχει, οπότε προχωράμε στον επόμενο ομιλητή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Σάββα.